μέρους της ΟΕΜΓΕΣ, θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να απευθύνω ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο συνέδριό σας. Ιδιαίτερα θέλουμε να χαιρετήσουμε σαν Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών την απόφασή σας με το καταστατικό σας συνέδριο να κατοχυρώσετε για το σύνολο των πρωτοβάθμιων σωματείων σας τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση σε τελική ανάλυση να κάνουν μέλη τους συναδέλφους μας που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους συμβασιούχους, τους επικουρικούς, τους ΟΑΕΔΙΤΕΣ. Αυτό δηλαδή που με τη δράση τους όλο το προηγούμενο διάστημα και ξεπερνώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες είχαν επιβάλει στην πράξη μια σειρά πρωτοπόρα σωματεία του κλάδου σας, γιατί είναι πραγματικά υποχρέωση, όχι μόνο γιατί είναι το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο κομμάτι οι συνάδελφοί μας που εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, όχι μόνο τους κρατάνε όμοιρους, όχι μόνο βιώνουν την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, όχι μόνο περνάνε το μαρτύριο της σταγόνας, όχι μόνο γιατί τα ίδια ζόρια σε τελική ανάλυση τραβάμε και αυτοί και εμείς στα νοσοκομεία, αλλά και γιατί η ενότητα των εργαζόμενων είναι πραγματικά προωθητική δύναμη που πρέπει να σφυριλατούμε καθημερινά. Είναι όπλο στα χέρια μας. Με πολλούς από εσάς και με όλους ίσως, σε αρκετούς σταθμούς, έχουμε συναντηθεί στους κοινούς μας αγώνες αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, αποκαλύπτοντας τις τραγικές συνέπειες του συστήματος υγείας εξαιτίας της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μας στοιχιώνουν, νομίζω, συνάδελφοι, όλους ακόμα οι χιλιάδες θάνατοι διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, ο αποκλεισμός ακόμα και καρκινοπαθών ασθενών από τα νοσοκομεία, οι 100.000 λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και όλη αυτή η αγανάκτηση και η οργή που νιώσαμε πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη, αγώνα και σύγκρουση με αυτήν την πολιτική. Την πολιτική που θεωρεί την υγεία του λαού μας κόστος από τη μία, αλλά και από την άλλη, όπως αποδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας, ευκαιρία για να κάνουν χρυσοφόρες business οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Συναντηθήκαμε στους αγώνες μας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας, συναντηθήκαμε στους αγώνες μας ενάντια στις αναστολές των συναδέλφων μας. Οι διεκδικήσεις των υγειονομικών το προηγούμενο διάστημα, και αυτό είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον, εφοδίασαν τους συναδέλφους μας από άλλους κλάδους, σωματεία, εργατικά κέντρα, συνδικάτα, αποκάλυψαν την πραγματικότητα που επικρατούσε στο δημόσιο σύστημα υγείας, τα αιτήματα που επεξεργαστήκαμε έγιναν τα δικά τους αιτήματα υπεράσπισης της υγείας και της ζωής τους. Αλλά και σε μια σειρά άλλους αγωνιστικούς σταθμούς και πρωτοβουλίες, όπως η μεγάλη σύσκεψη σωματείων, εργατικών κέντρων, συνδικάτων στο Sporting, όπως το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα δύο χρόνια της πανδημίας, σπάσαμε στην πραγματικότητα το προηγούμενο διάστημα το φράγμα της σιωπής που θέλησε να επιβάλλει η κυβέρνηση, που θέλησαν να επιβάλλουν αυτοί που λέγαμε ότι θα λογαριαστούμε μετά. Συγκρουστήκαμε με παρά τον αυταρχισμό, την καταστολή, δεν τους κάναμε τη χάρη. Και αυτό, συνάδελφοι, είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για τους αγώνες του μέλλοντος που πρέπει να αγκαλιάσουν, να δυναμώσουν κάθε σωματείο